σε παιδιά είναι σαν δεύτερο σπίτι. Μένεις εδώ γιατί για πολλούς λόγους. Γιατί οι γονείς σου δεν μπορούν να σε κρατήσουν για αυτό το καλοκαίρι, γιατί έχουν δουλειές, για να κάνεις παρέα. Όμως το μόνο που χρειάζεται είναι διάθεση. Αυτά. Η κατασκήνωση για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό που το θυμάμαι όλο τον χρόνο και ανυπομονώ να έρθω γιατί περνάω πολύ ωραία εδώ πέρα. Συναντιέμαι με φίλους από άλλες πόλεις και περνάμε πολύ ωραία. Αυτό που ήθελα να πω στα παιδιά της δεύτερης περίοδου είναι ότι ότι θα περάσουν πολύ ωραία όσοι έρθουν και όσο μπορούν να το διασκεδάσουν όσο μπορούν, όσο... γιατί δεν είναι για πάντα, είναι για 20 μέρες. Την κατασκήνωση την αγαπάω πάρα πολύ και θα ήθελα να έρχομαι κάθε χρόνο όσο γίνεται περισσότερες περιόδους. Εύχομαι στα παιδιά της δεύτερης περίοδου να περάσουν όσο καλά πέρασα κι εγώ αυτή την περίοδο. Για μένα κατασκήνωση σημαίνει χαρά, παιχνίδι, λύπη, επίσης ευχόμαστε στα παιδιά της δεύτερης περίοδου να περάσουν όσο καλά όσο περάσαμε κι εμείς στην πρώτη περίοδο, να παίξουν, να γελάσουν και πάνω απ' όλα να χαρούν αυτές τις 22 μέρες. Για μένα η κατασκήνωση σημαίνει πάρα πολλά, γιατί όλοι οι ψυχαγωγοί κάνουν τα πάντα για εμάς και περνάμε πάρα πολύ καλά. Σας συνιστώ κι εσείς να είσαστε καλοί με τους ομαδάρχες και με τους ψυχαγωγούς, ιδιαίτερα με το Σαριλάκι. Κατασκήνωση για μένα σημαίνει ότι είναι ένας χώρος ο οποίος κατά το πλείστον λειτουργεί το καλοκαίρι, όπως άλλωστε είναι γνωστό, και αν μη τι άλλο συγκεντρώνει παιδιά διαφόρων ηλικιών και διαφόρων ας πούμε επιπέδων και μέσα από ένα γενικότερο πρόγραμμα ομαδοποιεί και ψυχαγωγεί τα παιδιά αφενός. Αφετέρου, στο μέτρο του δυνατού, όπως συμβαίνει με όλους τους χώρους που ασχολούνται με παιδιά, διαμορφώνει και διαπλάθει χαρακτήρες. Κατά συνέπεια λοιπόν, κατασκήνωση δεν είναι μόνο το διασκεδαστικό κομμάτι ενός ανέμελου 20ημέρου, αλλά είναι πολλά περισσότερα πράγματα. Αυτό που εγώ βιώνω, κάνοντας 47 χρόνια κατασκήνωση, είναι το ότι η κατασκήνωση είναι ένα γεγονός που για μένα προσωπικά μας συντροφεύει για την υπόλοιπη μας ζωή. Αυτό που έχω να ευχηθώ στα παιδιά που έρχονται ξεκινώντας τη δεύτερη περίοδο σε 2 μέρες είναι ότι θα χρειαστεί να δουλέψουν με διάθεση, γιατί η κατασκήνωση δεν είναι εργασία, είναι εθελοντισμός, είναι κατάθεση ψυχής. Σε ευχαριστώ πολύ. Για μένα η κατασκήνωση σημαίνει πολλά. Καταρχάς διασκεδάζεις, περνάς καλά, γνωρίζεις φίλους. Και θα ήθελα να πω στα παιδιά της δεύτερης περίοδου ότι να περάσουν πολύ καλά, τόσο όσο πέρασα κι εγώ, και αυτό, να περάσουν καλά, να έχουν μια ωραία περίοδο. Εγώ είμαι εδώ πέρα 4 χρόνια κατασκηνωτής και θα ήθελα να ευχηθώ σε αυτά τα παιδιά να έχουν μια πολύ ωραία δεύτερη περίοδο, χωρίς κακοκαιρίες, να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Εδώ πέρα είναι πολύ ωραία γιατί έχει πολλά δέντρα, φυτά, γήπεδα για αθλητισμό. Έχει ό,τι θέλει το παιδί, τα προσφέρουμε. Αυτά έχω να πω εγώ, να δούμε και το φίλο μου. Εγώ έρχομαι 2 χρόνια στην κατασκήνωση Τσάφτσου. Και τις 2 φορές πέρασα πολύ καλά. Εύχομαι τα παιδιά της δεύτερης περίοδου να περάσουν και αυτά πολύ καλά. Για μένα η Τσάφτσουφ, η κατασκήνωση δηλαδή, είναι μια φιλία, γιατί εδώ πέρα κάνω φίλους, περνάω ωραία και ασχολούμαι όλο το καλοκαίρι σχεδόν. Αυτό που θα ήθελα να πω για τη δεύτερη περίοδο θα ήταν ότι να μην λυπούνται που είναι μακριά από τους γονείς τους, γιατί εδώ πέρα
έχουν τις ομαδάρες, τις κοινοτάρχες και τους φίλους τους. Κατασκήνωση για μένα σημαίνει παιχνίδι, ξεγνιασιά και όμορφες έτσι καλοκαιρινές στιγμές. Φεύγεις από την πόλη και διασκεδάζεις περνώντας όμορφα με νέους φίλους. Για τη δεύτερη περίοδο, στα παιδιά έχω να πω να μην αφήσουν ούτε στιγμή να πάει χαμένη και να πλένουν τα πόδια τους. Η κατασκήνωση είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, επειδή μαθαίνεις πολλά πράγματα, παίζεις, διασκεδάζεις. Εγώ που ήρθα πρώτη χρονιά εδώ στις Ξαφτιούς, πέρασα πολύ ωραία. Και ελπίζω όταν θα έρθετε εσείς, ελπίζω να περάσετε κι εσείς. Αυτό. Η κατασκήνωση για μας σημαίνει πολλά πράγματα και θέλω να ευχηθώ στα παιδιά της β' περίοδου να περάσουν καλά και να βγουν στους ομαδάρχες. Για μας η κατασκήνωση είναι πάρα πολύ ωραία. Παίζουμε πράγματα και τέτοια. Και θέλω να ευχηθώ στα παιδιά της δεύτερης περίοδος να περάσουν καλά. Για μένα η Τσαφτσούφ είναι πολύ ωραία, δεν θέλω να φύγω ποτέ και για να ευχηθώ στα παιδιά της Β' περίοδου να ακούν τις ομαδάρχες έτσι και να περάσουν πολύ ωραία. Γεια σας. Για μένα η κατασκήνωση σήμερα πολλά. Είναι ένα μέρος που τα έχω ζήσει όλα, τα πάντα, χαρές, λύπες, καυγάδες. Σας εύχομαι να περάσετε όλοι καλά και να μην χάσετε ούτε ένα λεπτό. Καλά περάστε. Για μένα η κατασκήνωση σημαίνει χαρά, λύπη και παιχνίδι. Πέρασε πάρα πολύ ωραία αυτή την περίοδο και είχαμε πάρα πολλά χρόνια. Εύχομαι στα παιδιά της αυτής της περίοδου να περάσει τόσο ωραία όσο περάσαμε και εμείς την πρώτη και να είμαστε όλοι αγαπημένοι και να περάνε καλά. Για μένα η κατασκήνωση είναι το παν. Μ' αρέσει πολύ να είμαι εδώ πέρα και να μένω με... γιατί κερδίζω καινούργιους φίλους. Και έχω ήδη πολλούς φίλους εδώ πέρα και μου αρέσει να κάνω φίλους, να πηγαίνω βόλτες, να τρώω μαζί στην τραπεζαρία. Είναι πολύ ωραία. Γι' αυτό θέλω να καλωσορίσω τα άλλα τα παιδιά, τα καινούργια, να έρθουν εδώ πέρα, να περάσουν καλά, να κάνουν καινούργιους φίλους και να μην φοβούνται, να μην χάσουν τους παλιούς τους φίλους και τέτοια. Εδώ πέρα θα κερδίσεις καινούργιους φίλους. Για μένα η κατασκήνωση σημαίνει χαρά, διασκέδαση, παιχνίδι και ψυχαγωγία. Εύχομαι στα παιδιά της δεύτερης περίοδου να περάσουν καλά όπως πέρασα και εγώ και μια ξέχαστη δεύτερη περίοδο. Για μένα η κατασκήνωση είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Έρχομαι 10 χρόνια και περνάω και τα 10 χρόνια πέρασε υπέροχα. Γνωρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους, κάνω φίλους. Και για τα παιδιά της δεύτερης περίοδου εύχομαι να περάσουν καλά, να γνωρίσουν καινούργια άτομα και κάθε μέρα να είναι ξεχωριστή η εκείνη. Τι να πω, η κατασκήνωση για μένα είναι τα πάντα. Κάθε χρόνο περνάω όλο και καλύτερα. Έχω να ευχηθώ στα παιδιά της δεύτερης περίοδου να περάσουν όσο καλύτερα μπορούν. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι τέλειο όπως και τώρα. Η κατασκήνωση για μένα είναι το δεύτερο μου σπίτι και κάθε χρόνο θέλω να έρχομαι εδώ πέρα. Επίσης θα ήθελα να κάθομαι για τη δεύτερη περίοδο, αλλά θα το συζητήσω για να κάθομαι τους επόμενους χρόνους. Για μένα η κατασκήνωση είναι και με το δεύτερο μου
το σπίτι, γιατί εδώ πέρα βρίσκεις φίλους. Κάνεις παρέες και βλέπεις καινούριους ανθρώπους και βλέπεις παλιούς ανθρώπους που τους είχες ξεχάσει από την προηγούμενη φορά που είχες πάει κατασκήνωση. Θα ήθελα να κάθομαι σε όλες τις περιόδους, αλλά δεν γίνεται. Και για τα παιδιά της δεύτερης περίοδου ήθελα να πω ότι να περνάνε καλά. Για μένα η κατασκήνωση είναι το δεύτερο μου σπίτι και νιώθω πως εδώ έχω όλους τους φίλους και για τη δεύτερη περίοδο θέλω να περνάνε καλά όλα τα παιδιά και θα ήθελα να κάτσω μέχρι και την τέταρτη περίοδο. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης. Η κατασκήνωση σημαίνει πολλά πράγματα για μένα, όπως χαλάρωση, παιχνίδι και διασκέδαση. Μαθαίνεις καινούργια πράγματα σε Αθήνα και θυμάσαι και συμβουλεύεσαι πράγματα για να κάνεις το επόμενο καλοκαίρι στην πρώτη περίοδο. Για εσάς τα παιδιά που θα έρθετε τη δεύτερη περίοδο, θέλω να σας πω ότι θα περάσετε ωραία και όσοι είστε πρώτη χρονιά, στην αρχή θα είστε λίγο άβολα επειδή θα κοιμηθείτε πρώτη φορά σε βαγόνι και θα γνωρίσετε πρώτη φορά κάποιους ανθρώπους που θα σας προσέχουν, τους ομαδάρχες, και θα σας φροντίζουν και θα περνάνε την κατασκήνωση μαζί σας. Επίσης, θέλω να σας πω ότι πολλοί ψυχαγωγοί υπάρχουν και θα παίζετε πολλά παιχνίδια, όπως μπουγέλο, παιχνίδια στη θάλασσα και ψυχαγωγία στο θεατράκι. Αυτά είχα να σας πω. Καλό καλοκαίρι. Για τη μαμά της κατασκήνωσης, η κατασκήνωση είναι ένας χώρος όπου θα παίξω, θα γνωρίσω φίλους, αλλά πάνω απ' όλα θα πιστέψω στον εαυτό μου. Θα εμπιστευτώ τον εαυτό μου, θα ξεπεράσω τον εαυτό μου, θα ξεπεράσω τους φόβους μου. Θα δω στα μάτια των φίλων μου, τα αδέλφια μου και τους φίλους από το σπίτι μου. Θα δω στον ομαδάρχη μου, στον κοινοτάρχη και τα άλλα στελέχη, τους γονείς μου. Δεν θα διστάσω να εμπιστευτώ. Από εδώ και πέρα η ζωή μου θα πρέπει να με κάνει τόσο δυνατό που να μάθω να εμπιστεύομαι και να προχωράω με τους άλλους ανθρώπους. Οι γονείς μου απλά θα είναι το λιμάνι. Θα ήθελα να πω πως η κατασκήνωση είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ ήλιο, ταυτόχρονα πολύ σκιά. Κάνεις πολλούς καινούργιους φίλους, οι οποίοι είναι πιο στενοί από αυτούς που είναι στο σχολείο. Θα ήθελα να πω στα παιδιά να φέρουν ό,τι χρειάζονται μαζί τους, μαζί με τη χαρά και την ξεγνιασιά τους. Εκεί που είναι παιδιά, τα βρίσκεις τα όλα, καστέρια πάντα εγώ θα σου πω κι όσο θα νιώθω εσένα. Τσούφισε γι' αυτό τη σ' αγαπώ και κάθε καλοκαίρι θέλω να τα ζήσω. Μπράβο! Παλαμαλιά!